Θέλω να αναφερθώ σε ένα απίστευτο περιστατικό. Ουσιαστικά bullying, το οποίο δέχτηκα τις τελευταίες ημέρες από τον γνωστό Πέτρο Τατσόπουλο. Έκανα την κίνηση να δημοσιεύσω μία επίσκεψή μου στην Άνδρο, στο νησί της Άνδρου, και μία επίσκεψή μου στην Αγία Μαρίνα, στο μοναστήρι, και είχα πάει να προσκυνήσω και το συνέδεσα με ένα όμορφο πράγμα, με το ότι τα παιδιά μου τα είχα μετάξει στην Αγία Μαρίνα, βαφτίστηκαν κιόλας στην Αγία Μαρίνα της Εκάλης, και δέχτηκα μια απίστευτη επίθεση επί προσωπικού κιόλας εγώ, ότι είτε είμαι αμνοερήφιο, δηλαδή είτε είμαι πρόβατο, εννοούσε ο Πέτρος Τατσόπουλος, είτε είμαι απατεώνας τέλος πάντων και αδίστακτος, διότι δημοσιοποιώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε μια όμορφη στιγμή, δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο για κάτι όμορφο. Πρέπει πάντα να μας κρίνει κάποιος ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις από εμάς και να μας ασκεί τέτοιου είδους bullying. Αυτό δεν είναι όμορφο, δεν είναι στα πλαίσια του πολιτισμού, στα πλαίσια της ανεκτικότητας και αποδοχής της άποψης του άλλου, το να σηκώνουμε το δάχτυλο και να λέμε ότι αυτός είναι είτε αυτό είτε το άλλο, δεν είναι κάτι καλό. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιοι που έχουν θέματα με την Ορθοδοξία, με την πίστη, δεν μπορούν να τα κατανοήσουν αυτά. Όμως, θα πρέπει και λίγο να βάλουν φρένο και στη γλώσσα τους και στον γραπτό τους λόγο. Με πολύ αγάπη το λέω αυτό. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια του προφήτη Ηλία σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους.